10 πληροφορίες που δεν γνωρίζατε για το έπος στην Αλβανία και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η περίοδος του Δευτέρου Παγκοσμίου, του έπους του 40 και της γερμανικής κατοχής, αν και είναι από τις πιο κρίσιμες ιστορικές περιόδους, έχει πολλές παραμέτρους που είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό. Αφήγηση Ζήνα Γκουριώτη. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Σας παρουσιάζουμε 10 πληροφορίες που ίσως δεν γνωρίζατε για το έπος του 40 και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτον, το τελεσίγραφο με το οποίο ο Ιταλός πρέσβης ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της χώρας Ιωάννη Μεταξά να του παραδώσει την Ελλάδα, στάλθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Λίγες ώρες μετά από τη δεξίωση που είχε παρατεθεί στην Ιταλική Πρεσβεία της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ιταλός πρέσβης έκανε προπόσεις υπέρ της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τις καλές σχέσεις των δύο χωρών. Ο Γκράτς ήταν αντίθετος με τον πόλεμο σε βάρος της Ελλάδας και γι' αυτό είχε ελάχιστη ως καθόλου πληροφόρηση από το Μουσολίνι. Δεύτερον, ανάμεσα στα 7 εκατομμύρια εργατών σκλάβων που μεταφέρθηκαν στην εμπόλεμη Γερμανία για εργασία σε εργοστάσια, ήταν και μερικές χιλιάδες Έλληνες. Οι περισσότεροι από αυτούς συνελήφθησαν στα μπλόκα, ενώ ελάχιστοι πήγαν εθελοντικά, ξεγελασμένοι από την υπόσχεση ότι θα πληρωθούν και θα έχουν καλές συνθήκες εργασίας. Ελάχιστοι επέστρεψαν. Τρίτον, μία από τις πρώτες διαταγές των Γερμανών όταν κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη ήταν η αλλαγή της ώρας για να συμπίπτει με τη γερμανική. Τέταρτον, το πρώτο σόου που έκανε ο Φρανκ Σινάτρα στο Madison Square Garden, έναν από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε το 1943 και τα έσοδα διατέθηκαν στην ενίσχυση της ελληνικής αντίστασης. Πέμπτον, το διάστημα που ο αρχιστράτηγος Παπάγος έδινε διαταγές και συντόνιζε τον ελληνικό στρατό στα βουνά της Αλβανίας, ο ίδιος είχε το στρατηγείο του 500 χιλιόμετρα μακριά. Βρισκόταν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, στο κέντρο της Αθήνας. Έκτον, η κατοχική κυβέρνηση στην Ελλάδα εξέδωσε νόμο που τιμωρούσε όσους συμμετείχαν σε εκδηλώσεις υπέρ των εχμαλώτων, οι οποίες είχαν γίνει καθημερινό φαινόμενο τις πρώτες μέρες της κατοχής. Αφορμή στάθηκε ένα ανάλογο επεισόδιο στην εμπορική οδό Αγίου Μάρκου, όταν εχμάλωτοι Άγγλοι μεταφέρθηκαν από γερμανικά φορτηγά για να κάνουν κάποιες αγκαρίες. Μέσα σε ελάχιστο διάστημα μαζεύτηκε στην Αγίου Μάρκου μεγάλο πλήθος, που ζητοκράβγαζε ανοιχτά υπέρ των εχμαλώτων, προσφέροντάς τους ό,τι έβρισκε πρόχειρο. Τσιγάρα, γλυκά, κουλούρια, λουλούδια, ακόμη και οδοντόπαστες. Δημιουργήθηκε συνωστισμός και εξαγριωμένοι Γερμανοί που τους συνόδευαν άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα για να διαλυθούν οι συγκεντρωμένοι Έλληνες. Έβδομον, μόλις το 20% των ανδρών που γεννήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση το 1923, δηλαδή του πιο μάχημου πληθυσμού, επιβίωσε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όγδον, μετά την εισβολή των ναζιστικών δυνάμεων κατοχή στην Πολωνία, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, οι συμμαχικές δυνάμεις Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία. Ωστόσο, τους επόμενους 8 μήνες δεν συνέβη σχεδόν τίποτα. Ούτε αξιόλογες μάχες, ούτε κάποια μεγάλη κλίμακας δράση. Γι' αυτό και ονομάστηκε ψεύτικος πόλεμος, Phony War. Διήρκησε από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1939 μέχρι τις 10 Μαΐου του 1940. Ένατον, οι Άπωνες επέλεξαν να επιτεθούν στο Pearl Harbor την Κυριακή επειδή πίστευαν ότι οι Αμερικανοί δεν θα ήταν σε πλήρη ετοιμότητα. Κατά τη δεκαετία του 1940, οι Κυριακές για τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού ήταν ημέρες εκκλησιασμού και προσευχής. Οι ιαπωνικές πληροφορίες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες από τις οποίες παρήχε ένας εσωτερικός πληροφοριοδότης που ζούσε στα νησιά της Χαβάης, κατέστησαν σαφές ότι μεγάλο μέρος του έθνους ήταν απασχολημένο τα πρωινά της Κυριακής με θρησκευτικές λειτουργίες, ενώ αρκετοί απολάμβαναν τις άδειές τους.
όπως άλλωστε συνέβη και το πρωί της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου του 1941, όπου πολλοί στρατιωτικοί παρακολουθούσαν λειτουργίες εκτός της βάσης τους, αφήνοντας τα πλοία στο λιμάνι υποστελεχωμένα. Η επιτυχία της επίθεσης αυτής βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον ευνηδιαστικό της χαρακτήρα. Δέκατον, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί μετονόμασαν το hamburger σε Liberty Steak, μπριζόλα της ελευθερίας, για να μην θυμίζει τη γερμανική πόλη Αμβούργο. Στα αγγλικά σημαίνει hamburger ίσον αμβουριανό. Είναι τα Pod Radio του Pro News.